Τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον Αναστάσιο Δημοσχάκη, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε έτσι, για τρέχοντα ζητήματα επικαιρότητας, τόσο της τοπικής, όσο και γενικότερα της χώρας μας. Να σας καλησπέρισω, κύριε βουλευτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε δύσκολες ώρες. Νομίζω ολόκληρος ο πλανήτης, μετά από την τραγωδία, αυτόν τον φωνικό σεισμό που βιώνουν και η Τουρκία και η Συρία. Η χώρα μας ήταν η πρώτη από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκαν έμπρακτα σε όλη αυτή την προσπάθεια να διασωθούν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα. Μία προσπάθεια η οποία πραγματικά νομίζω ότι ανταμείφθηκε σε εισαγωγικά με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που είδαμε από τον τουρκικό τύπο, με όλες τις ευχαριστίες των Τούρκων αξιωματούχων προς τη χώρα μας. Και με το περιβόητο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εμείς ήρθαμε μέρα και ήρθαμε αλλιώς. Συμμετέχουμε στη θλίψη των γειτόνων μας, στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Συμμετέχουμε όμως και με κάθε τρόπο στην ελάφρυνση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Η διπλωματία των σεισμών ιδιαίτερα χρήσιμη. Και ο Πρωθυπουργός μας την ασκεί αριστοτεχνικά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο πλούτος μας και αυτόν αναδεικνύουμε σε αντίθεση με τους γειτονές μας. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι πρόσχερη η ειρήνη. Μα αυτό δεν... που βλέπαμε στα social media, τουλάχιστον και στο Twitter, χθες από Τούρκους πολίτες, απλούς πολίτες, ήταν η φωτογραφία αυτή που έγινε viral με τον Έλληνα πυροσβέστη που έχει στην αγκαλιά του ένα παιδάκι το οποίο έχει βγάλει από τα χαλάσματα και αυτό που λέγανε είναι ότι αν τυχόν έρθουμε νύχτα θα πρέπει να ντραπούμε. Πιστεύω ότι μέσα από αυτήν την μεγάλη δυσκολία που περνάει η γειτονική Τουρκία και ο λαός της, πιστεύω αναδείχθηκαν τα χαρίσματα της φυλής μας σε σχέση με αυτούς. Ωστόσο όμως, εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ να καλλιεργούμε τους κανόνες της καλής γειτονίας, να τους αναδεικνύουμε αυτούς όπως καλή ώρα και δεύτερον να καλλιεργούμε και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ναι, βέβαια. Διότι είμαστε ένα κράτος δικαίου, είμαστε ένα κράτος μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, μιας μεγάλης αυτοκρατορίας σημερινής. Και πιστεύω ότι με τις αρχές αυτές, αν πορευόμαστε όπως και πορευόμαστε μέσα από ένα πνεύμα αλληλεγγύης, πετυχαίνουμε τα μέγιστα. Θα ήθελα και είμαστε ένα υπερήφανοι, σχόλιο, ναι. Είμαστε υπερήφανοι, είμαστε συγκινημένοι παρακολουθώντας τις σκηνές στις οποίες πρωταγωνιστές φυσικά είναι οι παθόντες, αλλά όμως και εμείς μέσα από αυτήν την απλόχερη στήριξη είμαστε και εμείς παρόντες. Είδαμε τώρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες στις Βρυξέλλες, όπου ουσιαστικά άλλαξε η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής, εξαιτίας του σεισμού φυσικά, γιατί αποτελεί μείζον θέμα και συζήτηση για όλους, για όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε ότι ουσιαστικά ζήτησε χρήματα για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Αυτό που είπε βέβαια ήταν ότι εμείς έτσι κι αλλιώς θα το υλοποιήσουμε αυτό που είπαμε. Η φρούρηση των συνόρων μας πρώτα υπαγορεύεται από τη συνθήκη Σέγγεν. Και όπου δεν είμαστε εμείς αποτελεσματικοί για να φρούρουμε τα σύνορα, έχουμε την συνδρομή των λοιπόν κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτρεπτικό τεχνικό εμπόδιο είναι χρήσιμο. Είναι μια πρακτική την οποία εφαρμόζουν όλες οι εθνικές αστυνομίες ανά τον κόσμο, προκειμένου να προστατεύσουν ένα συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να αποτρέψουν την παραβίαση αυτού. Είτε είναι σταθερό, είτε είναι μεταφερόμενο. Και έχω κατ' επανάληψη υπογραμμίσει ότι ο δόκιμος και αποδεκτός όρος είναι αποτρεπτικό τεχνικό εμπόδιο και όχι ο φράχτης. Θα ήθελα να ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια από την περιοχή μας. Να δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει αποτρεπτικό τεχνικό εμπόδιο και
και τι σημαίνει φράχτες ή τείχος. Mm-hmm. Διότι έχουμε την ορότερη ανάμνηση της μεγάλης αυτοκρατορίας. Βέβαια, πλέον αυτός είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιούν ακόμα και τα υπουργεία. Μιλάνε και τα υπουργεία, δυστυχώς. Έχω κάνει πολύ μεγάλες φιλότιμες προσπάθειες. Ενώ στην αρχή έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έτσι ξεκίνησε, ως αποτρεπτικό εμπόδιο. Θέλω να θυμούνται τον Εύρο για αυτά τα οποία σήμερα φαντάζει στην διεθνή πολιτική ακόμα και μέσα στη γερουσία της mm-hmm. Αμερικής. Mm-hmm. Ακόμα είναι και στο λόγο του Προέδρου της Αμερικής. Θέλω να το θυμούνται με ότι είναι επίκεντρο εξελίξεων αμυντικών, μεταφορικών, διπλωματικών, ενεργειακών και όχι μόνο. Και όχι να τον θυμούνται και να τον ταυτίζουν με το φράχτη. Βέβαια. Δεν έχει καμία σχέση με το φράχτη, δεν έχει καμία σχέση με τον τοίχο. Χρησιμοποιούμε ένα εμπόδιο mm-hmm. και το οποίο είναι χρήσιμο. Πιστεύω ότι σε αυτό το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική ήταν η επίσκεψη των 27 πρέσβεων Βέβαια. Των εισάριθμων χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο, είδαμε και της Ελβετίας, είδαμε και της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν σαν να ήταν η αρχηγή των κρατών. Είναι δύσκολο, κυρία Καλεντερίδου, να δει κανείς έναν πρέσβη. Πολύ περισσότερο να έχεις τους 27 πρέσβες, να τους ενημερώνεις μέσα στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, να ερωτούν και μάλιστα εύστοχα, γιατί παρακολούθησα την όλη διαδικασία, και ταυτόχρονα να πραγματοποιούν αυτοψία στο χώρο του αποτρεπτικού εμπόδιου που είναι εδώ πλησίων των Φερών. Ήταν για μας μια πολύ σημαντική διπλωματική ανάδειξη του όλου προβλήματος της παραβίασης και των συνόρων μας και της προστασίας αυτών όπως οφείλουμε. Βεβαίως παίζουμε τον ιστορικό ρόλο να είμαστε η φρουρή της Δύσης, διαχρονικά, από την εποχή του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας. Όμως θα συνεχίσουμε και προς αυτή την προσπάθεια θέλουμε την αλληλεγγύη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Διότι και κυριότερα εμείς εδώ που έχουμε τα χερσαία σύνορά μας, κάθε κράτος της εξωτερικής περιμέτρου έχει και έναν Εύρο. Το ζήσαμε αυτό και το έλεγα μάλιστα στον Μαργαρίτη το Σκηνά, έτσι, χαριεντιζόμενος, και ήρθε μετά από ένα εξάμεινο η υβριδική επίθεση η οποία δέχτηκε η Πολωνία από τη Λευκορωσία. Άρα λοιπόν όλα τα κράτη θα πρέπει να λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι ο γείτονας συγκρότησε μεταναστευτικό στρατό, παραβιάζει χυδαία τα σύνορά μας στα Χερσαία, παραβιάζει και εκβιάζει τα θαλάσσια σύνορά μας. Δεν σκέφτεται την ανθρώπινη ύπαρξη. Δέχεται στην τουρκική επικράτεια όλους τους μουσουλμάνους, αρκεί να έχουν ένα διαβατήριο, ας είναι και πλαστό, με στόχο να προωθηθούν εδώ. Έχουμε πόλεμο. Ναι. Έχουμε πόλεμο και οφείλουμε να κρατήσουμε όρθια τη χώρα μας. Δύο φορές κατέπεσαν τα σύνορά μας. Τα ζήσαμε στις Καστανές, μια φορά το 2009, τον Οκτώβριο του 2009 και μια φορά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2015. Δεν πρέπει άλλη φορά να απεμπολίσουμε αυτό το οποίο προβλέπεται από τη συνθήκη Σέγγεν. Γι' αυτό και μας περιφρόνησαν οι εταίροι μας και έφεραν τα σύνορα της Αυστρο-Ουγγαρίας στα βόρεια σύνορά μας. Και είχαμε καθίζημα χιλιάδων αλλοδαπών. Βλέπετε, η Αθήνα, η κάτω Αθήνα, δεν λάμπει. Διότι ένας αριθμός εξ αυτών που παραβίασαν τα σύνορά μας σήμερα βρίσκονται στην κάτω Αθήνα και είναι κατηλημένοι. Δεν λάμπει η πρωτεύουσά μας, όπως λάμπουν όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ναι, δυστυχώς. Ας επιστρέψουμε εδώ έτσι στα πιο δικά μας, γιατί σε άλλους ακούστηκε έτσι και έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία το κλείσιμο της Olympus Bank, της πρώην συνεταιριστικής τράπεζας Εύρω. Σε άλλους ήταν απολύτως αναμενόμενο όλο αυτό που συνέβη. Πολλές συζητήσεις, μεγάλη ανησυχία από τους 40 εργαζομένους 40 της τράπεζας. Υπάρχει έντονος προβληματισμός, εξακολουθεί να αποτελεί έτσι, συζήτηση στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, και ολόκληρου του Εύρου. Αυτό που μας ανησύχησε, διαβάζοντας έτσι και ψάχνοντας λίγο το τι με λιγενέστε, είναι όλη αυτή η κακοδιαχείριση που υπήρχε χρόνια τώρα προφανώς,
κάνουν λόγο για το 90% ότι είναι κόκκινα δάνεια. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό κόκκινων δανείων, μη εξυπηρετούμενων δανείων, που προφανώς οδήγησαν, ένας από τους λόγους δηλαδή, ήταν και αυτός που οδήγησαν στο κλείσιμο της τράπεζας. Έντονη ανησυχία, συνομιλήσατε, αν δεν κάνω, μαζί με κάποιους από τους εργαζομένους. Βεβαίως. Ήθελα να πω ότι έχουμε δύο θέματα. Δυσμενής είδηση και για την περιοχή μας, αλλά και για τον νομό της Δράμας. Όμως αυτή η δυσμενής είδηση έφερε παρενέργειες. Ήδη έχει υπαχθεί η όλη διαδικασία στην Εθνική Τράπεζα. Έχουν μείνει 43 εργαζόμενοι στα δύο υποκαταστήματα στο δρόμο. Έχουμε και άλλους 12 από το... Στην από Αθήνα. Στην Δράμα. Α, ναι. Είναι στη Δράμα. Έχουμε και 2-3 στην Αθήνα, στην Αθήνα, ξέρετε. Οι οποίοι δούλευαν ως σύνδεσμοι με την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι μόνο. Το μέγιστο για μας στην αρχή πλέον είναι ότι μετά την αφαίρεση της αδείας λειτουργίας, η οποία ήταν μια κεραυνοβόλος απόφαση και πιστεύω και θα έχουμε εξελίξεις, αλλά αυτές οι εξελίξεις θα προκύψουν σε ό,τι αφορά την πορεία της τράπεζας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας και κυρίως από την Τράπεζα της Ελλάδας. Έχει μπει ήδη καθεστώς εκαθάρισης. Βέβαια, όλες αυτές οι διαδικασίες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Ωστόσο, όμως, οι 43 εργαζόμενοι για μας είναι μια προτεραιότητα. Διότι πίσω από τους 43 κρύβονται οι άρρηθμες οικογένειες και όχι μόνο. Γι' αυτό και εγώ το έφερα το θέμα στη Βουλή, κάνοντας παρέμβαση, το έφερα το θέμα στην ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καταθέτοντας το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες από το εδώ οικονομικό επιμελητήριο του νομού μας, και πιστεύω ότι θα ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο αγγίζει τις ψυχές όλων μας. Ευχόμεθα στην άμεση αντίδραση. Τι ήταν αυτό που πήρατε όμως από τη Βουλή? Εσείς το πήγατε στη Βουλή. Τι ανταπόκριση είχαμε από εκεί ή τι προσμένουμε από εκεί? Ας αφήσουμε τα αρμόδια υπουργεία να πάρουν τις αποφάσεις τους και να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε την κριτική μας. Για να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς αυτό. Είμαστε αισιόδοξοι. Ένα άλλο από τα ζητούμενα είναι και αυτό της σύστασης μιας μονάδας ΕΚΑΒ στη Σαμοθράκη. Είναι πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά, γιατί και η Σαμοθράκη μας είναι ένα νησί το οποίο έχει αρκετά προβλήματα, κακά τα ψέματα. Η Θάσος έχει ολοκληρώσει... Αλλά θα πρέπει να έχει τα βασικά. Η Θάσος έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή της και είναι ένα νησί το οποίο πραγματικά δέχεται πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η νήσου Σαμοθράκη και με κάθε τρόπο τη στηρίζω. Διότι αποτελεί για μας τον φαροστάτη μαζί με τη Ζουράφα της ελληνικής επικράτειας και πρέπει με κάθε τρόπο το νησί της Νίκης, το οποίο πρέπει να το έχουμε στην αγκαλιά μας, με όλη τη σημασία της λέξης. Και γι' αυτό επισκέφτηκα πριν από 15 μέρες τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον ενημέρωσα ότι θα πρέπει και από πλευράς υγείας να οργανωθεί και κυρίως αντιμετωπίζοντας ένα έκτακτο περιστατικό. Τον ενημέρωσα ότι ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας εφοδίασε το τοπικό λιμενικό τμήμα με το πλωτό ασθενοφόρο. Και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια πραγματική γέφυρα υγειονομικής μεταφοράς από το νησί όλο το 24ωρο προς την Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο. Ναι. Το αντιμετώπισε με πολύ ενδιαφέρον. Έγινε μία κουβέντα πάνω σε αυτό. Τον ενημέρωσα ότι θα καταθέσω πρόταση και γραπτή πρόταση μέσω του Προεδρείου της Βουλής των Ελλήνων της Ολομέλειας, ώστε να αναδειχθεί, να εξεταστεί με θετικό πρόσημο από την πλευρά του ΕΚΑΒ. Σήμερα διαθέτει περίπου 5-6 οδηγούς συν πλήρωμα ασθενοφόρο. Πιστεύω ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να φτάσει στο αριθμό 11 για να έχουμε την πλήρη λειτουργία μιας μονάδας του ΕΚΑΒ όλο το 24ωρο με όλες τις προδιαγραφές,
όπως είναι οργανωμένες οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε όλη τη Θράκη, σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα, βέβαια. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό θα δώσει ένα πλεονέκτημα. Διότι πολλοί. Και ένα αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους. Ένα αίσθημα δεν μπορεί να καρδιοχτυπούν οι άνθρωποι όταν ασφάλειας. Υπάρχει απαγορευτικό. Όταν οτιδήποτε, δηλαδή ακόμα και το πλωτό σκάφος, δεν μπορεί με 9 μπουφόρ να ταξιδέψει. Ξέρετε, εύκολα. Κυρία Καλεντρίδου, εφοδιάστηκε η Σαμοθράκη με ένα από τα 7 πλωτά ασθενοφόρα σε όλη τη χώρα που συμφωνώ. Δόθηκαν για πρώτη φορά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ιδιαίτερη αδυναμία και με την καλή την έννοια του όρου, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτήν. Έχει ιδιαίτερη αξία αυτό που λέω. Ποτέ δεν είναι αρνητικός για τη Σαμοθράκη. Και θα πρέπει εμείς αυτή την ώρα να μπορέσουμε όλοι εσείς να... Εσείς θα πρέπει, κύριε Δημοσχάκη, να τα εκμεταλλευτείτε αυτά. Και εσείς να τα προβάλλετε με τον τρόπο που ξέρετε επιστημονικά, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία να προβάλλονται και από εσάς. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε άλλη μία παρέμβαση από εσάς για τον κάθετο οδικό άξονα μαζί με τη σιδηροδρομική γραμμή. Είναι ένα. Επίσης ένα σημαντικό ζήτημα. Σημαντικό βήμα. Το οποίο μας ταλανίζει αρκετά. Σημαντικό θέμα και μπορώ να σας πω από εδώ και πέρα θέτουμε και ως στόχο. Και όχι μόνο να το διεκδικεί ή να το αναδεικνύει ο βουλευτής. Πρέπει όλοι μας. Έχει ξεκινήσει το οραματικό έργο της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με ευθυγράμμιση, με ηλεκτροκίνηση, με αντιπλημμυρική θωράκιση σε ό,τι αφορά την λεκάνη απορροής του ποταμού Εύρου, που ως γνωστόν είναι η μεγαλύτερη στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υπερεβαλλοντική. Είναι ένα γιγαντιαίο βήμα σε ό,τι αφορά τη σύνταξη των μελετών. Αυτό βέβαια πόσο χρονοβόρο είναι, έχετε εικόνα καθόλου? Από ό,τι γνωρίζω, το χρονοδιάγραμμα είναι για 2 χρόνια. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι 2 άξονες είναι στην ίδια κατεύθυνση και είναι ο ένας πλησίον τον άλλο. Ήδη έχω κάνει κουβέντα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και του ζήτησα ταυτόχρονα να γίνει η περιβαλλοντική μελέτη και για τον οδικό άξονα. Διότι αργά ή γρήγορα ο άξονας της μιας λωρίδας ανακατεύθυνση με βοηθητική θα πρέπει να διευρυνθεί και να γίνει ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Διότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, οι οποίοι θα προκύψουν και τα φορτία με την μεταξέλιξη του Εύρου σε δαρδανέλα της Τεριάς, αυτά τα διδασκόμαστε και στο Σχολείο Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας πριν από 15-20 χρόνια και λέγαμε τι λένε, και όμως ήρθε η ώρα να γίνονται πράξη. Και είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν από τώρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο. Διότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι οι οποίοι θα προκύψουν θα είναι τόσοι που ο άξονας αυτός δεν αντέχει. Και θα κάνουμε προσευχή να κάνουμε μία υπέρβαση. Γι' αυτό και εγώ από τώρα, επειδή έχω σπουδάσει τα θέματα των αυτοκινητοδρόμων στο Μίνστερ ως με τα άλλα τα αξιώματα, γνωρίζω την αξία αυτών. Έχω ιδρύσει τα τμήματα τροχέας αυτοκινητοδρόμων για την προστασία αυτών των μεγάλων αρτηριών και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Ναι. Διότι πρέπει να δούμε λίγο μπροστά και όχι κοντόφθαλμα στο να υλοποιούμε έργα τα οποία ακριβώς θα εξυπηρετήσουν για λίγα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε να έρχεται κάποιος, παράδειγμα, από το Βουκουρέστι να διασχίζει έναν αυτοκινητόδρομο. Να μπαίνει στη Βουλγαρία να διασχίζει ένα αυτοκινητόδρομο. Να φτάνει στο Ορμένιο και να κατεβαίνει προς τα κάτω και να είναι μία λωρίδα ανακατεύθυνση και να κινδυνεύει. Αυτή είναι μία παρακμιακή εικόνα και η σύγκριση μας προσβάλλει. Mm-hmm. Και θα μας προσβάλλει στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Πρώτον, να δεχτούμε να είναι ο δρόμος μας ασφαλής, να αναπτύσσεται η ταχύτητα αυτή που επιβάλλεται, για να μπορούν να φτάνουν τα πρόσωπα και τα πράγματα στην ώρα τους, στον προορισμό τους. Χωρίς έτσι όπως πρέπει, κίνδυνο. Εκεί που πρέπει. Έτσι ακριβώς. Κύριε Δημοσχάκη, δεν θα μπορούσα να μην πάω τη συζήτηση λίγο στις εκλογές. Είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, δημοσιογραφικά τουλάχιστον μας ταλαιπωρεί, θα έλεγα. Προβληματίζουν λίγο οι καταρτήσεις των ψηφοδελτίων και το γεγονός ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινώσει τους υποψηφίους του. Προβληματίζονται πολύ, αν θέλετε, και οι
νέοι συνυποψήφοι σας, αυτοί που κατεβαίνουν έτσι στον στίβο αυτό για πρώτη φορά και θέλουν επιτέλους να ακουστούν τα ονόματά τους και να μπορέσουν να έχουν φωνή. Τι εικόνα έχουμε για τα ψηφοδέλτια καταρχήν, ξέρετε, γνωρίζετε καθόλου? Δεν γνωρίζω. Εγώ έχω χαιρετήσει από την πρώτη στιγμή την υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού μας. Εδώ, αν είστε ιστορική... ξανά υποψήφιος, γιατί περιμένουμε να δούμε το ψηφοδέλτιο, αν είστε ξανά υποψήφιος, έχετε ανταγωνισμό μεγάλο, ε! Είναι ιστορική υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού, διότι για πρώτη φορά στην περιοχή μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συμμετέχει ένας εν ενεργεία Πρωθυπουργός ως υποψήφιος στην περιοχή μας. Διότι, ως γνωστόν, ο κάθε πολιτικός αρχηγός έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρειες. Για μας δίνει πλεονέκτημα. Είναι ένα σήμα καλό. Στέλνει μηνύματα πολλαπλά σε πολλούς αποδέκτες. Πιστεύω ότι για μας ήταν μια μεγάλη ευκαιρία στο ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ υποψήφιος και πάνω απ' όλα θέλω να γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει σταυρό. Ναι, όχι, το λέω. Δεν, ναι, το λέω όχι με την έννοια του σταυρού. Αλλά όχι, για τον κόσμο. Αυτό που είπα πριν, ότι ναι, τον βλέπετε, θα τον δείτε και λίγο ανταγωνιστικά, δεν εννοούσα τη σταυροδοσία. Ναι. Εννοούσα ότι είναι μια ηχηρή παρουσία στον Εύρο που κατεβαίνει μας και έχει τη δική της έτσι γι' αυτό, σημειολογία. Γι' αυτό και εγώ βάζω τον πύχη ψηλά και λέω ότι αν παράδειγμα το 2019 πήραμε σχεδόν 45%, τώρα θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη λίγο ψηλότερα. Για να δούμε, διότι, για να δούμε. Διότι είναι στο χέρι τώρα πλέον των πολιτών του Εύρου. Mm-hmm. Διότι από τον Πρωθυπουργό υπάρχει δοτικότητα. Όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε, όλοι μας τον διαβάζουμε ορθόγραφα. Από εδώ ξεκίνησε την προεκλογική του διαδικασία σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Από εδώ ξεκίνησε το 2019 από τις Καστανές πάλι τον πρωθυπουργικό αγώνα ως πρωθυπουργός. Από εδώ ξεκινάει ως υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία, η οποία τη μεν πρώτη Κυριακή, όποτε και αν γίνουν εκλογές, να, τώρα, θα αναδειχθεί... Τώρα μιλάμε για τις Κυριακές, δεν ξέρουμε ποιες Κυριακές όμως, δηλαδή, και δεν μας δίνεται και κάτι. Θα σας πω, τη μεν πρώτη Κυριακή θα αναδειχθεί ο κυβερνήτης της χώρας, που θα είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Την δεύτερη Κυριακή θα αναδειχθεί η κυβέρνηση, που θα είναι η κυβέρνηση εκ νέου της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα θα είναι πολύ ηχηρή. Θα είναι με πολύ ηχηρό αποτέλεσμα. Αυτό διαβάζω όχι μόνο στο νομό μας, αλλά σε όλη τη χώρα, γιατί ως γνωστόν διατέλεσα επικεφαλής ενός κεντρικού οργανισμού της χώρας. Γνωρίζω τη χώρα, γνωρίζω την Ελλάδα με κάθε λεπτομέρεια και ό,τι λέω έχει για μένα, για τον κόσμο που μας ακούν, ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία και αξία. Το πότε θα γίνουν? Ποια Κυριακή να περιμένουμε? Δύο τα σενάρια, ή 2 Απριλίου ή 9 Απριλίου. Προς τα που κλείνετε εσείς? Έλεγα πάντα από πέρυσι και πρόπεση ότι οι εκλογές θα γίνουν το Πάσχα συν πλην. Διότι διάβαζα και διαβάζω ορθόγραφα τον Πρωθυπουργό ότι όταν λέει κάτι το εννοεί και θα είναι θεσμικός και σε όλους και θέλει να κατησχύει ο συνταγματικός νόμος και λέει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, σύμφωνα με το νόμο στην τετραετία επάνω, η τετραετία κλείνει 7 Ιουλίου. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει θα το τηρήσει απαρέγκλιτα χωρίς παραβίαση, εκτός αν προκύψουν άλλα προβλήματα τα οποία είναι αξεπέραστα. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία το πότε, ποιες Κυριακές. Τίποτα δεν μάθαμε. Είπαμε σήμερα. Είπαμε στο τέλος. Παράδειγμα. Αυτό μας το είπε και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Να μην κάνουμε τους σοφούς, να μην κάνουμε και τον μάντι των δελφών. Για να δούμε. Αλλά όμως πιστεύω σε αυτό που προείπα. Είπα τώρα μαντίο των αδερφών και μάλιστα καλοδεχούμενος ο φίλος μου ο Σημειών ο Τσομόκος, ο οποίος με το φόρουμ των αδερφών θα βρεθεί συντόμως εδώ και θα παραστεί, 22 Φεβρουαρίου, θα παραστεί εδώ με την Κέλλη Κοντογιώργη και θα είναι και ο Πρωθυπουργός και σημαντικές προσωπικότητες και για μας αυτό θα είναι ένα πανηγύρι.
πολιτικό πανηγύρι και όχι μόνο. Ανακοινώσατε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκ νέου στις 22 Φεβρουαρίου μόλις. Ανακοίνωσα ότι θα πραγματοποιηθεί, το μεγάλο συνέδριο από το Φόρουμ των Δελφών, από ένα καλό φίλο ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας. Έχω κατ' επανάληψη συμμετάσχει, έχω κατ' επανάληψη ομιλήσει και για μας και τον έχω προσκαλέσει και καλοδεχούμενος την 22η Φεβρουαρίου. Όλα αυτά είναι θεμητά εδώ έτσι, για την περιοχή μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βουλευτά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.